Αυτός είναι ο δρόμος της ηθικής που επιλέγουμε εμείς οι λεγόμενοι vegan. Ενάντια στα συμφέροντα, με σκοπό το κέρδος, ενάντια στη φυλάκιση, τον άδικο βασανισμό και τη θανάτωση σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης και εκμετάλλευσης όλων των συναισθανόμενων πλασμάτων ανεξαιρέτως, όπως αυτή πραγματοποιείται στις βιομηχανίες κρέατος, γαλακτοκομικών, αυγών, γούνας, στην αλληλεία, στα εργαστήρια πειραματόζων, στα καταστήματα πώλησης ζώων για κατοικίδια, στους ζωολογικούς κήπους, στο κυνήγι, στα δελφινάρια και στους υποδρόμους. Ο vegan τρόπος ζωής αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των ζώων και όσοι τον ακολουθούν δεν επιλέγουν προϊόντα που περιέχουν ζωικά παράγωγα. Ούτε κρέας, ούτε γαλακτοκομικά, ούτε αυγά, ούτε ψάρια, ούτε γούνες, ούτε δερμάτινα, καλλιτικά ή καθαριστικά οικιακής κρίσης και προσωπικής υγιεινής, που είναι δοκιμασμένα σε πειραματόζωα. Και οτιδήποτε άλλο προέρχεται μέσα από τη βάναυση μεταχείριση των ανυπεράσπιστων ειδών. Οι χορτοφάγοι έχουν πολύ λιγότερα ποσοστά παχυσαρκίας, στεφανίας, καρδιακής νόσου, υψηλής αρτηριακής πίεσης, καρκίνων, κολόλιθου κεντρικών ασθενειών. Η ηθική λοιπόν δεν είναι μόνο απέναντι στα ζώα, αλλά και προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Σε μια διατροφή λοιπόν βασισμένη στην ολική χορτοφαγία βρίσκει κανείς όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι οι βιταμίνες, τα μέταλλα, οι πρωτεΐνες και όλα αυτά που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός όχι μόνο για να επιβιώσει, αλλά για το εύζυγ. Η βιομηχανία κρέατος και οι πρακτικές της εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με τελευταίες έγκυρες μελέτες, που φυσικά μην περιμένετε να τις δείτε στην τηλεόραση. Η τεράστια εκβιομηχανοποίηση όλων των φάσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές, όχι μόνο στην υγεία μας και τα ζώα, αλλά και στο ίδιο το περιβάλλον. Τα φυλακισμένα ζώα που προορίζονται για ανθρώπινη τροφή αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο κίνδυνο για τη μεταβολή της θερμοκρασίας παγκοσμίως. Η υψηλή συγκέντρωση αμμονίας στην ατμόσφαιρα γύρω από τις βιομηχανοποιημένες φάρμες προκαλεί τοπικές όξινες βροχές, μόλυνση του νερού και αποψήλωση των δασών. Η χρήση χημικών, καθαριστικών και καλλυντικών εκτός από τον οργανισμό μας, επιβαρύνουν και το περιβάλλον. Χρειάζονται δε πολύ περισσότερα λίτρα νερού για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας εν συγκρίση με την ποσότητα νερού που χρειάζεται για την καλλιέργεια φυτικής τροφής. Όλη αυτή η τόνηση τυρών που χρησιμοποιούνται για την κτηνοτροφία και για την πάχυνση των ζώων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των φτωχών στην Αφρική ή πληθυσμούς άλλων χωρών που πεθαίνουν από έλλειψη τροφής ή ακόμα και νερού. Αντρέα, φεύγω, σε χαιρετώ. Θα σε πάρω να...